Μελίνα, τι ιστερία είναι αυτή? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς κάνεις έτσι? Αλεξάνδρα, τι έγινε? Ήρθα να ενημερώσω ότι η Μάρθινα είμαστε στο νοσοκομείο. Και λοιπόν, πού ξέρουμε εμείς ότι είναι έτσι για το παιδί? Τόσα προβλήματα έχει, οικονομικά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλεξάνδρα, θέλω να φύγεις. Αχιλιά, μίλα! Εντάξει. Απλά ήθελα να ξέρει σοβαρότητα τη κατάσταση. Ναι, αρκετά! Δεν θέλω να ξέρω τίποτα! Φύγε! Φύγε τώρα, Αλεξάνδρα, φύγε! Μελίνα, φύγε! Μελίνα! Μελίνα! Αγάπη μου. Σταμάτα να κάνεις έτσι. Έλα εδώ. Για μη μ' ακουμπάς τώρα. Μελίνα, πρέπει να είσαι ψύχρεμη. Δήμητρα, δεν ακούω κουβέντα. Το θέμα αυτής της γυναίκας είναι οικονομικό. Αχιλιά, κάνε κάτι. Πήγαινε, δώσ' της λεφτά να ηρεμήσει. Μελίνα, δεν είναι τα λεφτά το θέμα της. Της λείπει το παιδί της, πονάει που το έδωσε. Δεν της το πήραμε με το ζόρι το μωρό. Ωρίμη γυναίκα είναι. Αποφάσισε να το δώσει για υιοθεσία για να το σώσει από την ανέχεια. Δεν ακούω κουβέντα. Τι θα γεμίζω εγώ με κρύψεις τώρα στα καλά καθούμενα? Δεν ξέρω, αγαπημένη. Ηρέμησε. Θα το λύνω εγώ, εντάξει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κρυφά από τη γυναίκα σου. Αλεξάνδρα, σε παρακαλώ. Μην παρεξηγήσεις τη Μελίνα. Ήταν πολύ φορτισμένη. Κάτσε. Δεν την παρεξηγώ. Αυτό το μωρό το θεωρεί ήδη δικό της. Και αντιδρά πως κάθε μάνα. Κι εγώ το θεωρώ δικό μου. Κάθε μέρα δαινόμαστε μαζί του πιο πολύ. Γι' αυτό ακριβώς. Πρέπει να αντιμετωπίσετε με ειλικρίνεια το θέμα της Μάρθας. Και να μην κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί? Η Μάρθα με τη φαρμακευτική αγωγή που της έχουν δώσει μπορεί να συνέλθει. Και με τον καιρό να το αποδεχτεί. Αλλά μπορεί και όχι. Και τότε θα γιγαντωθεί μέσα της η απελπισία. Και με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Αλεξάνδρα, τι εννοείς? Έλα, μίλα ξεκάθαρα. Μίλησα μαζί της πολύ, μου άνοιξε την ψυχή της. Η Μάρθα δεν είναι η γυναίκα που θα δίνει το παιδί για να αποποιηθεί τις ευθύνες της. Το αντίθετο. Πιέστηκε από τη λογική της για να το κάνει. Αλλά το συνέστημα της μητρικής αγάπης της ξεσκίσει την καρδιά. Δεν είναι καλά, στο λέω. Αυτό που λες είναι ότι μπορεί να αυτοκτονήσει. Δεν ξέρω. Δεν θα αφήνω ορφανά τα άλλα της τα παιδιά. Αλλά και πάλι, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορείς να βάλεις το χέρι σου φωτιά. Για τίποτα. Ένα σου λέω. Να ανησυχείς. Έμαθα από την Αλεξάνδρα ότι βγήκες από το νοσοκομείο και ήρθα να φέρω λίγα γλυκά για τα παιδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που με βρίσκεις έτσι. Δεν το θέλω. Μη μου ζητάς συγγνώμη, Μάρθα. Θέλω να ξέρεις ότι σε νοιάζομαι πολύ. Και θέλω να είσαι καλά. Μίνα μου, σε παρακαλώ. Πες μου τι έχεις στην ψυχή σου. Δεν θέλω να με ντρέπεσαι. Θέλω να ξέρω τι νιώθεις. Θέλω να ξέρω τι σκέφτεσαι. Με ενδιαφέρει πολύ. Δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω. Πήρα μια απόφαση και πρέπει να την κρατήσω. Δεν μου φταίτε σε τίποτα εσείς. Δικό μου είναι το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που μας δώσεις το μωρό σου, μας έκανες ένα τεράστιο δώρο. Όμως δεν αντέχω να νιώθω ότι υποφέρεις για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι. Ξέχνα το, Αχιλλέα. Θα ξανασταθώ στα πόδια μου. Πρέπει να το ξεπεράσω για τα άλλα μου παιδιά.
πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι ότι έδωσα το μωρό μου. Να σταματήσω να σκέφτομαι αν τρώει, αν κοιμάται, αν είναι καλά. Αφού το ξέρω ότι τη φροντίζετε εσείς. Όμως είναι σκληρό. Πολύ σκληρό. Κόβε την καρδιά μου στα δύο. Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Τι έχεις? Δεν ξέρω τι να κάνω, Ματθαίο. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Για ποιο θέμα? Αυτή η γυναίκα που μας έδωσε το παιδί για υιοθεσία είναι σε δραματική κατάσταση. Έχει πάθει νευρικό κλονισμό. Πήγα να τη δω και ράγισε καρδιά μου. Δεν φαντάζεσαι. Μετάνιωσε και θέλει το παιδί πίσω? Με τη λογική της όχι. Ήταν απόλυτα συνειδητή η απόφασή της. Έχει 5 παιδιά και είναι σε άθλια οικονομική κατάσταση. Όμως η ίδια της η απόφαση είναι αυτή που τη βασανίζει. Και περισσότερο από τα λόγια της είναι η εικόνα της που με τρόμαξε. Είναι ένα ανθρώπινο ράχος. Έχω γίνει κομμάτια. Το βλέπω πως σας έχει επηρεάσει. Ματθαίο, καταλαβαίνεις. Η πράξη αυτή που έκανε εμένα και τη Μελίνα ευτυχισμένους, αυτή τη γυναίκα την έχει τσακίσει. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Νιώθω ότι τη σκοτώνουμε. Η Μελίνα έχει δοθεί απόλυτα σε αυτό το μωρό. Όλη της η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό. Το νιώθει δικό της πλέον. Με μια χτυπτικότητα που πλησιάζει τα όρια της ιστερίας. Ήταν το μεγάλο της όνειρο. Δεν ξέρω πώς ακριβώς νιώθουν οι γυναίκες, αλλά το βλέπω κι εγώ. Ο τρόπος που το κρατάει, το κοιτάζει, είναι σαν να μην υπάρχει άλλος γύρω της. Ακριβώς. Κι εγώ έχω αρχίσει να δένομαι πολύ μαζί του. Μα σου πω, δεν το φανταζόμουν. Γιατί δεν έχω ζήσει την εγκυμοσύνη της, τη γέννα του. Απλά το φέραμε μια μέρα σπίτι. Αλλά έχω δεθεί μαζί του. Και από την άλλη, είναι αυτή η γυναίκα, η Μάρθα, η οποία σπαράζει με την έλλειψή του. Τι να κάνω, ρε Ματθαίο. Ξέρεις, Αχιλλέα, ξέρεις πολύ καλά αυτό που πρέπει να κάνεις. Για τα άλλα μου παιδιά. Γύρισα, αγάπη μου. Ναι. Το μωρό. Κοιμάται. Σε λίγο θα ξυπνήσει πάλι γιατί θα πεινάσει. Μάλιστα. Τι έγινε? Πήγες από τη Μάρθα? Της έδωσες τίποτα λεφτά μήπως και της περάσει ο νευρικός κλονισμός? Δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσο σκληρή. Ναι, πήγα. Πήγα για την είδα και είναι χάλια. Την έχουν φλωμώσει στα φάρμακα. Να της περάσει. Ακούς τι λες! Ξέχνα το. Έλα, μην μου κρατάς μούτρα.
Πρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι ότι έδωσα το μωρό μου. Να σταματήσω να σκέφτομαι αν τρώει, αν κοιμάται, αν είναι καλά. Αφού το ξέρω ότι τη φροντίζετε εσείς. Όμως είναι σκληρό. Πολύ σκληρό. Κόβε την καρδιά μου στα δύο. Και άσε με να το γυρίσω στη μάνα του. Φύγε! Όχι! Όχι!